Προσκλητήριο στους πολίτες να κατέβουν στην εκδήλωση της Αριστοτέλους απίφθινε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, καλώντας τους φορείς της πόλης να καταθέτουν προτάσεις για τον εορταστικό διάκοσμο. Όπως μάλιστα τόνισε, στη Βιέννη το διάκοσμο αναλαμβάνουν τα επιμελητήρια. Χριστούγεννα έρχονται, αύριο θα ανάψουμε και το δέντρο. 8 η ώρα το βράδυ, δεν είναι? Ε? 8 η ώρα το βράδυ, να είστε όλοι εκεί. Μην βάλει κανένα φωτιά στο δέντρο και έχουμε άλλα μετά. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε διάφορα παράπονα από όλους, αλλά όλους. Ότι δεν μας αρέσει, δεν κάνει, δεν δείχνει, δεν ράνει. Λοιπόν, αυτό μας βάζει σε πολύ μεγάλη σκέψη για το τι και πώς πρέπει να διαχειριστούμε τις διάφορες γιορτές, είτε Χριστουγέννων είτε το Πάσχα, να ενεργοποιηθούν λίγο παραπάνω αυτοί που κερδίζουν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο Δήμος να βοηθήσει προφανώς στο διάκοσμο, σε αυτό, αλλά ας κατατεθούν ιδέες και από άλλους. Είναι σημαντικό ότι η πόλη εμφανίζεται ενιαία για τους φετινούς εορτασμούς, επεσήμανε από την πλευρά του ο Τάσος Τζίκας, τονίζοντας πως η ΔΕΦΙΕΛ ΕΞΠΟ συνεργάζεται πολύ καλά με το Δήμο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου να παρουσιάσει έτσι συντονισμένα όλα αυτά που θα γίνουν στη διάρκεια των Χριστουγέννων των γιορτών στην πόλη. Θέλω να πω ότι εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με το Δήμο. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Που νομίζω το αποτέλεσμα είναι και η σημερινή συνάντηση που δείχνει ότι ενιαία πια αντιμετωπίζουμε το θέμα των γιορτών με συντονιστή το Δήμο. Οι εργασίες για τον εορταστικό διάκοσμο της πόλης ολοκληρώνονται σταδιακά. Ταυτόχρονα με το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωταγωγηθεί ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας και Λεωφόρος Νίκης. Η εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους θα πλαισιωθεί από τη συναυλία των Ονειράμα και του Τρίου Μουσικάντη. Παράλληλα, στην Αριστοτέλους τοποθετούνται τα σπιτάκια όπου θα πραγματοποιούνται δράσεις για τα παιδιά, η μεγάλη σκηνή για τις συναυλίες καθώς και το θεματικό πάρκο «Η Εποχή των Παγετώνων». Τις επόμενες ημέρες θα ανάψει το πεφταστέρι και η μπλε κύκλη στη Μητροπόλεως. Η φετινή στόχευση, αν μπορεί κάποιος να την πει επιγραμματικά, είναι δέντρο, φώτα, παιδί. Αυτές είναι οι τρεις επικεφαλίδες που μπορούμε να δώσουμε. Προσπαθήσαμε να φέρουμε στο μυαλό μας πράγματα που θα ικανοποιήσουν τα παιδιά, θα ικανοποιήσουν την οικογένεια και θα έχει ως αποτέλεσμα, αυτό θα φανεί στους καταστηματάρχες όλου του κέντρου που περιμένουν πώς και πώς αυτές τις μέρες για να δουλέψουν. Το κόστος όλου του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και δραστηριοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τα ταμεία του Δήμου. Το Σάββατο ανοίγει τις πύλες του το χριστουγεννιάτικο πάρκο στην Τούμπα, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Η προσπάθεια είναι μεγάλη. Έχουν έρθει ήδη τα παιχνίδια τα οποία έχουμε παραγγείλει από το εξωτερικό. Έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο πάρκο μέσα, μια μικρή αγορά με 23 σπίτια. Παραδοσιακό το πάρκο μας με το σπίτι του Άι Βασίλη, τη Φάτνη και όλα αυτά τα οποία μάθαμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Και σας καλώ όλους να έρθετε να το δείτε, να το χαρείτε και να φέρετε τα παιδιά σας να χαρούν και αυτά μαζί. Η είσοδος στο χριστουγεννιάτικο πάρκο θα είναι ελεύθερη, ωστόσο θα υπάρχει χρέωση για τη χρήση των παιχνιδιών. Το ωράριο λειτουργίας του πάρκου θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ καθημερινά. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται πλέον και η ΔΕΘ, με τον Αστερόκοσμο να ανοίγει τις πύλες του στις 9 Δεκεμβρίου για να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Ο Αστερόκοσμος έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια σαν ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο γεγονός που αφορά την πόλη. Θα ξεκινήσει στις 9 Δεκεμβρίου, Σάββατο 9 Δεκεμβρίου μέχρι 7 Ιανουαρίου, Κυριακή 7 Ιανουαρίου. Και φέτος οι διοργανωτές υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία με άρωμα Χριστουγέννων. Παιχνίδια, Λούνα Πάρκ, δύο παγοδρόμια, δεκάδες ηθοποιοί, μουσικά events, θεατρικά δρόμενα και ατέλειωτο παιχνίδι θα δώσουν το στίγμα της φετινής εορταστικής περίοδου. Στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνουν άλλες δύο συναυλίες, στις 24 Δεκεμβρίου από τη Μούσα και στις 31 Δεκεμβρίου στις 11.30 από τους Ιμάμ Μπαλντί. Στην αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί και φέτος ένα σόου πυροτεχνημάτων με χορηγία του ΕΒΕΘ.